Αφρική! Δώσε ζωή στη Μέρη Αφρική! Δώσε ζωή στη Μέρη Αφρική! Δώσε ζωή στη Μέρη Αφρική! Ζούμε σε ένα νησί που έχει ένα από τα πιο σύγχρονα νοσοκομεία. Ζούμε όμως και στιγμές αυτή τη στιγμή όπου δεν έχουμε το απαραίτητο υγειονομικό προσωπικό, είτε είναι γιατροί, είτε νοσοκόμοι, είτε διοικητικό προσωπικό, για να έχουμε όσο υψηλότερο επίπεδο παροχών υπηρεσιών υγείας γίνεται. Υπάρχουν πολλές εκδοχές και πολλές απόψεις. Δεν θέλω να μείνω σε αυτό. Θέματα προϋπολογισμού έχουν λυθεί. Όσον αφορά τη ΜΕΘ, δεν υπάρχουν αιτήσεις για να στελεχωθεί η υπηρεσία. Πάμε όμως στο ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια που είναι η παιδιατρική, το παιδιατρικό τμήμα, όπου πρέπει πραγματικά, όπως έχουμε πάρει επανειλημμένες αποφάσεις και στο περιφερειακό, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να υπάρξει και η κατάλληλη στελέχωση και να μην υπάρχουν αυτά τα θέματα που βάζουν σε κίνδυνο και τη ζωή των συνανθρώπων μας, μικρών, μεγάλων, αλλά βεβαίως δημιουργούν και ένα αίσθημα φόβου του πώς θα αντιμετωπίσω το πρόβλημα, ειδικά όταν αφορά τα παιδιά μας. Έχουμε πάρει επανειλημμένες αποφάσεις στο περιφερειακό, νομίζω ότι είναι στη διάθεση όλων, τις έχετε δει, και σε αυτό το περιφερειακό θα ξαναμπεί το θέμα και λόγω των δικών σας κινητοποιήσεων και όλων μας των κινητοποιήσεων θα ξαναμπεί σε αυτό το περιφερειακό στις 10 του μήνα το θέμα, ώστε να προωθηθεί και προς το Υπουργείο και να ενώσουμε, να μάθουμε να ενώνουμε όλοι τις δυνάμεις μας για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δεν είναι ούτε πολιτικό παιχνίδι εδώ σήμερα, ούτε τίποτα άλλο. Είναι θέμα ανάγκης. Και ρωτώ, εάν κλείσει το καράβι η θάλασσα που με αυτά τα ακραία φαινόμενα κάνει τον τελευταίο καιρό, εάν κλείσει μια εβδομάδα και κάποιο από τα παιδιά μας ή κάποιος γονέος ή κάποιος πολίτης έχει ανάγκη από εντατική ή από νοσοκομείο, πού θα πάμε? Για πνιγμό? Άμεση λοιπόν, καλό τους πάντους εγώ προσωπικά και λέω ότι άπαντες θα πρέπει να συμβάλλουν μηδενός χρώματος και κόμματος να λυθούν τα τεράστια προβλήματα της Αιγύπτου και δει το νοσοκομείο. Δώστε ζωή στη Μέρη Αφρική! Μου να σας ευχαριστήσουμε όλοι οι γονείς που βρισκόμαστε εδώ για την άμεση ανταπόκριση στο κάλεσμά σας, δείχνοντας έτσι ότι είστε δίπλα μας σε ένα τόσο σοβαρό θέμα που δεν είναι άλλο από το νοσοκομείο της Ζακύνθου και ειδικά το τμήμα της παιδιατρικής κλινικής και της ΜΕΘ. Ο λόγος της σημερινής μας συνάντησης δεν είναι άλλος από το να εκφράσουμε την αγωνία μας και την έντονη ανησυχία, καθώς και για τις συνθήκες της λειτουργίας της παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου μας. Όπως γνωρίζετε, οι περισσότεροι, η παιδιατρική και κατά τη γνώμη μας, η παιδιατρική κλινική υπολειτουργεί, και λέω κατά τη γνώμη μας υπολειτουργεί, αλλά πιστεύουμε ότι έχει κλείσει για εμάς και αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτή, χάρη σε μία παιδίατρο που δουλεύει κάτω από αντίξωες συνθήκες. Από τη μεριά μας αγωνής θα θέλαμε να εκφράσουμε και να την ευχαριστήσουμε και να τη συγχαρούμε για το έργο που κάνει. Αυτό που θα ήθελα να πω ότι ξεκίνησαμε σαν γονείς και κάναμε κάποιες ενέργειες και με κοινή συνεννόηση πάντα. Κλείσαμε τα απαραίτητα ραντεβού για να μάθουμε τι συμβαίνει με την παιδιατρική της Ζακύνθου. Μετά από τις συναντήσεις που κάναμε, οι απαντήσεις που πήραμε δεν ήταν ανάλογες των προσδοκιών μας. Γι' αυτό και σήμερα συγκεντρωθήκαμε εδώ και διοργανώσαμε το συλλαλητήριο αυτό με σκοπό την άμεση στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής με επιστημονικά υπεύθυνο παιδίατρο και εν συνεχεία παιδιάτρους Α επιμελητή, Β επιμελητή και δύο επικουρικών. Στην ουσία μιλάμε για στελέχωση της παιδιατρικής πλήρη. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινάμε έναν αγώνα ο οποίος δεν θα σταματήσει εδώ, αν δεν βρεθεί μία άμεση λύση. Αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούμε τον τουριστικό κλάδο. Είμαι και στο Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων του πρώτου δημοτικού σχολείου. Πολύ ωραία. Να μας δείτε την ιδιότητά σας
Α, συγγνώμη, γιατί εγώ νόμιζα πως έλεγε στην. Γιατί το είπε πριν ο. Τι. Τα είπα, εγώ, το είπε πριν ο Λαβράνος, γι' αυτό λέω. Και εγώ νόμιζα ότι η ιδιότητα που λες για το. Εντάξει. Εντάξει, όχι, όχι, καλά έκανα. Όχι για το σχολείο, βέβαια, πάντα. Πρόβλημα της μη λειτουργίας και της μονάδας εντατικής θεραπείας με 5 κρεβάτια, πλήρως εξοπλισμένα, η παιδιατρική κλινική, η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει γιατρό και μία προσπαθεί με υπεράνθρωπες προσπάθειες να κρατήσει τα παιδάκια τα οποία νοσηλεύονται. Ο αγώνας μας πρέπει να είναι διαρκείας. Να αναλάβουμε κι άλλες πρωτοβουλίες. Την Τρίτη στις 10 η ώρα μαζί με τους γιατρούς του νοσοκομείου θα κάνουμε μαζική παράσταση στη διοικήτρια του νοσοκομείου. Και την Πέμπτη 14 Φλεβάρι από κοινού όλοι μαζί προκυρήσουμε απεργία στη Ζάκυνθο να κλείσουν τα πάντα, να κλείσουν τα μαγαζιά, να κλείσουν οι τράπεζες, να κλείσουν τα πάντα, να κατέβουμε όλοι στον δρόμο μέχρι την τελική δικαίωση. Δώσε ζωή στη Μεδιατρική! Δώσε ζωή στη Μεδιατρική! Δώσε ζωή στη Μεδιατρική! Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας ανταπόκριση. Μαρία Τσανάκα, πρόεδρος του 6ου Δημοτικού Σχολείου Ζακύνθου. Συμφωνώ απόλυτα με όσα προανέφερε ο Δημήτρης ο Κουτσογιάννης. Βασικά όλα αυτά γίνονται για να αφυπνίσουμε τον κόσμο. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι με ένα συλλαλητήριο δεν πρόκειται να αλλάξουν έτσι εύκολα τα πράγματα. Καταλαβαίνουμε και κατανοούμε τις δυσκολίες. Όμως υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι δεν γνώριζαν τι πραγματικά συμβαίνει και δεν μιλάω για όλα αυτά που ακούμε, τις αντιπαραθέσεις ή αυτά δεν μας αφορούν. Εμάς μας ενδιαφέρει να μάθει πραγματικά ο κόσμος ότι αυτή τη στιγμή η παιδιατρική μας όχι απλά υπολειτουργεί, αργοπεθαίνει στην κυριολεξία και είναι στο και πέντε η κατάσταση, όχι στο παραπέντε. Πραγματικά, όπως ανέφερε και ο Δημήτρης ο Κουτσογιάννης, γίνονται φιλότιμες και υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Αυτό ζητάμε στην ουσία, να βελτιωθούν οι συνθήκες. Ζητάμε να μην υποβαθμίζεται άλλο η δημόσια και δωρεάν υγεία. Και είναι δύσκολη η κατάσταση σε γενικές γραμμές. Σκεφτείτε ότι ένας γιατρός μπορεί να κάνει, τώρα ας πούμε για παράδειγμα η κυρία Λαγάτουρα πρέπει να καλύψει τακτικά ιατρία, πρέπει να καλύψει εφημερίες, πρέπει να καλύψει και σαρικές. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καλύπτει τα πάντα. Οπότε εμείς είμαστε εδώ και ζητάμε άμεσες και μαζικές προσλήψεις, γιατί και να έρθει ένα άτομο, πάλι δεν ξέρουμε αν θα δεχτεί να δουλέψει κάτω από αυτές τις συνθήκες, καταρχάς, και πάλι θα κοπεί στα τέσσερα. Είναι πολλά τα σημεία που πρέπει να καλύψουν οι γιατροί. Όπως προανέφερε και ο Δημήτρης, πρέπει να υπάρχει επιστημονικά υπεύθυνος στην παιδιατρική κλινική για να μπορεί να λειτουργεί σωστά, επιμελητές Α και Β, και πρέπει να έχει τουλάχιστον 4 άτομα. Σκεφτείτε ότι και παλαιότερα, με 4 άτομα, και πάλι υπήρχαν ζητήματα. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει μεθ για παιδιά. Οπότε αυτό ανάγκαζε αμέσως τους γονείς να φύγουν απέναντι, να συνεννοηθούν με τη μεθ που βρίσκεται απέναντι και ούτω καθεξής. Αυτές είναι δυσκολίες που μπορεί να σας εξηγήσει άνετα ένας γιατρός. Οι ενέργειές μας δεν θα σταματήσουν εδώ. Αυτή είναι μόνο η αρχή. Ζητάμε από όλους τους γονείς να κατανοήσουν, να καταλάβουν και να στηρίξουν την προσπάθειά μας. Εμείς είμαστε απλά γονείς που μια μέρα είπαμε τι κάνουμε, πού πάμε, δεν θα μιλήσει κανένας για αυτό το θέμα. Απλά με ειλικρίνεια και αγάπη προς τα παιδιά μας. Είναι χρέος μας, είναι υποχρέωσή μας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνουμε γι' αυτά. Ένα ασφαλές περιβάλλον χρειάζονται. Θέλουμε παιδιατρική! Αυτό που ήθελα να προσθέσω, γιατί συμφωνώ με ό,τι είπαν τα παιδιά, είναι ότι η Ζάκυνθος, μην ξεχνάμε ότι είναι και σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Από τις 26 του Οκτώβρη μέχρι και το τέλος του Απρίλη, βρισκόμαστε σε έκτακτη ανάγκη. Οπότε
και η παιδιατρική είναι άμεση προτεραιότητα να στελεχωθεί πλήρως και να λειτουργεί, να είναι εκεί έτοιμη για τα παιδιά μας και κάθε άλλη εποχή, αλλά πόσο μάλλον τώρα που για κάποιους λόγους βρισκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση. Εγώ είμαι η Δήμητρα Μάργαρη, είμαι γραμματέας της Ένωσης Γονέων Μαθητών Ζακύνθου. Καλή σας μέρα και από μένα. Εννοείται ότι συμφωνώ με ό,τι είπαν νωρίτερα οι γονείς. Και θα ήθελα να συμπληρώσω ότι ανεξάρτητα με τους γονείς που είμαστε σήμερα εδώ και που θα παρευρεθούμε αργότερα στο συλλαλητήριο, αντιλαμβανόμαστε την αγωνία όλων των γονέων, είτε είναι εδώ στην πλατεία και είναι στην πορεία, είτε βρίσκονται στις δουλειές τους. Όλοι οι γονείς της Ζακύνθου ανησυχούν, όλοι οι γονείς της Ζακύνθου έχουν την ίδια και τις ίδιες ακριβώς αγωνίες και προβληματισμούς και όλοι είμαστε σίγουροι ότι θα είναι στο πλάι μας από όπου και αν βρίσκονται σήμερα ή τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να σας συμπληρώσω το εξής, ότι η κατάσταση δεν διορθώνεται από τη μία στιγμή στην άλλη, εδώ που έχει οδηγηθεί η παιδιατρική. Να μην κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή έχει έρθει ένας διορισμός της κυρίας Ραγάτουρας, αλλά με ένα διορισμό δεν κάνουμε τίποτα. Θα πρέπει, για να έρθουν οι επόμενοι γιατροί, οι παιδίατροι, θα πάρει κάποιο χρόνο. Θα πρέπει λοιπόν να ασκήσουμε πιέσεις εμείς ως γονείς να επισπευθούν όλες οι διαδικασίες για να μπορέσει να στελεχωθεί πλήρως η παιδιατρική. Με όλο αυτό το διάστημα όμως τι θα γίνει? Δεν θα πρέπει να έχουμε ένα πλάνο της διοίκησης, των υπευθύνων της έκθεσης υγειονομικής περιφέρειας και του Υπουργείου? Βάζω ένα ερωτηματικό, γιατί εδώ για να λυθεί το πρόβλημα χρειάζεται και βούληση. Εμείς οι γονείς της Ζακύνθου είμαστε στην επέσχυντη θέση να διαδηλώνουμε για να εξασφαλίσουμε την υγεία των παιδιών μας, σαν να είμαστε υπήκοοι τριτοκοσμικής χώρας. Εκφράζουμε την οργή μας, επειδή η παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Ζακύνθου υπάρχει μόνο στα χαρτιά και στις επιγραφές του νοσοκομείου, χωρίς ουσιαστικό λειτουργικό αντίκρισμα. Διατυπώνουμε την αγανάκτησή μας, επειδή η ανάγκη νοσηλείας των άρρωστων παιδιών μας επιβάλλει τη διακομιδή τους στα νοσοκομεία της Πάτρας ή της Αθήνας, πολλές φορές μέσα σε αντίξωες καιρικές συνθήκες και με το χρόνο σκοτεινό και αβέβαιο παράγοντα για την έκβαση της θεραπείας τους. Δηλώνουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να προασπίσουμε την υγεία των παιδιών μας με κάθε μέσο και δεν θα ανεχθούμε παιχνίδια και εμπεγμούς από τους μανδαρίνους του συστήματος υγείας. Βεβαιώνουμε ότι δεν θα υποστήλουμε τη σημαία του αγώνα μας μέχρι ότου η παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Ζακύνθου εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις νοσηλείας των παιδιών μας, όπως επιβάλλει η ιατρική δεοντολογία και η στοιχειώδης νομική, κοινωνική και ηθική υποχρέωση των αρμοδίων της πολιτείας απέναντι στους πολίτες. Υπενθυμίζουμε ότι η μέρημνα του κράτους για την υγεία των πολιτών και ειδικά για την προστασία της νεότητας αποτελεί ρητή συνταγματική του υποχρέωση. Άρθρο 1, παράγραφος 4. Επιτέλους, το νέο μεγάλο νοσοκομείο Ζακύνθου πρέπει να δικαιολογήσει το κόστος των 25 εκατομμυρίων ευρώ της κατασκευής του και των εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ της ετήσιας λειτουργικής του δαπάνης.